Εκ μέρους του Ποδιακού Συλλόγου Νέα Ρουμανία σας καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε για την ενδοκόπληση που έχουμε σήμερα. Και το περιμένουμε κάθε κανένα μας. Είναι η πρώτη μας παρασπορίδα και αυτό έγινε στα πλαίσια του σεμιναρίου που είχαμε σήμερα από το πρωί εδώ στον ίδιο χώρο με τον κύριο Νίκο Ζουλαντζίδη, ερευνητή, λαογράφο και χωροδάσκαλο Ποδιακών Χωρών. Θα ήθελα να απευθύνω στον δήμαρχό μας που μας επισκέπτει ένα σύντομο χαιρετισμό, όπως και στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κροντίδη, να απευθύνω τον χαιρετισμό. Και φυσικά και στον κύριο Ζουλαντζίδη και αυτά. Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πραγματικά αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ όμορφο ότι δυόμιση χρόνια μετά την πανδημία είμαστε πάλι εδώ, ξαναβρισκόμαστε και συνεχίζουμε τις δράσεις. Ότι δεν ατονίσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλωστε, εμείς ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους στηρίζουμε γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι δίνουν πνοή, παράγουν έργο, ενώνουν τους ανθρώπους, υπηρετούν την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα και είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε κοινωνία που θέλει να εξελίσσεται. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε. Εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σας με πολύ διάθεση και πολύ όρεξη. Υγεία, αισιοδοξία και ευλογημένο 2023 εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για την συμπαράσταση του Δήμου προς το Σύλλογο μας. Εύχομαι να έχουμε πολύ καλύτερη συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχο. Καλώς ήρθατε στον αποψινό ετήσιο χορό του Συλλόγου μας. Αρχικά θα ήθελα να σας πω, χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία όλων μας σήμερα εδώ και για την τιμή που μας κάνατε να παραβρεθείτε. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά τον καινούριο χρόνο με το σημερινό σεμινάριο των Ποδιακών Χωρών και τον ετήσιο χορό μας. Στην πορεία του έτους θα ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες, όπως η κοπή της πίτας μας, καθώς και τα εγγένεια του Συλλόγου μας. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον χωροδιδάσκαλό μας, μεταξύ Ανδρέα, για την προσφορά του στο Σύλλογό μας. Τα μέλη του Λυκείου Ελληνίων Καλαμάτας που παραβρίσκονται σήμερα μαζί μας. Τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Καλαμάτας. Τα μέλη του Συλλόγου Αθλητικού Χορού Καλαμάτας Ξενία. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου η Πρωτοπορία Λεϊκών. Τα μέλη του Συλλόγου Κριτών Μεσημείας ο Ψιλορίτης. Τα μέλη του Λογογραφικού Συλλόγου Κορύβατο. Τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου του Γιατρού Πυρσός. Τα μέλη του Συλλόγου Ποδίων Άργου. Τα μέλη του Λογογραφικού Ομίλου Χώρας. Καθώς και τα μέλη του Συλλόγου κυριών Νικρομάνης. Επίσης, ένα τεράστιο ευχαριστώ τον Νίκο Ζουρατζίδη για τη σημερινή παρουσίαση του, του πολύ επιτυχημένου σεμιναρίου, καθώς και την ορχήστρα του που αποτελείται από τον Λυκείδη Σωτήρη στη Λύρα, τον Κωνσταντή Γιώργο στον Ταούλη και τη Χαραλαμπή Δουλιάνα στο τραγούδι. Επίσης, να ευχαριστήσω και τον Πράσινο Νίκο με τη Λαϊκή του Ορχήστρα, καθώς και τον Γιώργο Υψηλάτη για τη μαγνησκόψη του σημερινού σεμιναρίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ενημερώσω πως για την ενίσχυση των εσόδων του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί η λαγιοφόρος κλήρωση που θα περιλαμβάνει δώρα τα οποία βρίσκονται σε λίστα στο τραπέζι σας. Καλή σας διασκέδαση. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι κομμένο λίγο από τις φωνές. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ καταρχήν τον Σύλλογο για την τιμή που έκανε να με καλέσει. Έτσι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Ανδρέα, τον χωροδιδάσκαλο του Συλλόγου, για την δουλειά που έχει κάνει και έβγαλε με ένα ασπρό πρόσωπο. Θεωρούνε ότι εγώ έκανα έργο σήμερα.
βγάλαμε γύρω στους 30 χορούς. Εάν δεν υπήρχε υποδομή, δεν γινότανε τίποτα. Υπήρχε το κατάλληλο υλικό λοιπόν για να μπορέσουμε να αποδώσουμε. Θα μπορούσε μάλιστα να πει ότι χοροδιδάσκαλος είμαι, διδάσκω ένας χορούς μπαθώτη, γιατί να φράξουμε κάποιον άλλο. Πόσοι νομίζετε ότι το κάνουν αυτό? Έτσι, πάρα πολύ λίγοι. Και συνήθως το κάνουν αυτοί που πατάνε γερά στα πόδια τους και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Εγώ ευχαριστώ όλο αυτό όλα αυτά τα άτομα που ήταν σήμερα στο σεμινάριο, κάνανε και τη δική μου ζωή πιο όμορφη, διότι χάρηκα το αποτέλεσμα. Και σας ευχαριστώ και πάλι πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό κουράγιο, θα το χρειαστείς. Ευτυχώς δεν έχεις να κάνεις με ποντίους. Καλώς ήρθατε στην Καλαμάτα. Είσαστε από το πρωί εδώ. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη που άκουσα. Σας λένε πρίτανης του ποντιακού χορού. Καλά, η υπερβολή βασιλεύει στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Πείτε μας λίγο τις εντυπώσεις από την Καλαμάτα. Τι κάνατε σήμερα εδώ και πώς νιώθετε που είσαστε εδώ στη χωροσπέριδα της Ένωσης? Κοιτάξτε, στην Καλαμάτα έχω έρθει από πάρα πολύ παλιά. Έχω έρθει επανειλημμένος. Επί δύο χρόνια κάθε δεύτερο η Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι, ερχόμουν. Γνωρίζω αρκετό κόσμο, έχω καλές φιλίες εδώ. Θεωρώ ότι είσαστε πολύ τυχεροί που ζείτε σε αυτό το μέρος εδώ, γιατί είναι και πανέμορφο, έτσι. Έχετε και τη θάλασσα εδώ, την εκπληκτική. Ένας καινούριος σύλλογος, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο μεράκι. Εγώ του βγάζω το καπέλο, διότι απευθύνεται σε μη ποντιακό πληθυσμό. Έτσι, η Καλαμάτα δεν φημίζεται για τους ποντίους, δεν υπάρχουν. Έτσι. Τρία άτομα δημιουργάνε ένα σύλλογο και γράφουν πάνω από 50 μέλη. Αυτό είναι φοβερό. Που δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν την περιοχή. Έτσι. Και είδα και ένα μπράβο στον Αντρέα, τον δάσκαλό τους. Είχε φτιάξει μία υποδομή που εμένα με βοήθησε αφάνταστα. Δηλαδή το να κάνεις δύο σεμινάρια ουσιαστικά μία ημέρα πρωί-απόγευμα και να βγάλεις 30 και πάνω χορούς είναι κατόρθωμα. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα ότι είναι δική μου κατάκτηση, δηλαδή ήρθα εγώ και είμαι ο ιδιαίτερα ικανός και κατόρθωσα και έβγαλα 30 χορούς. Ήταν γιατί υπήρχε υποδομή από πίσω, έτσι. Και αυτή δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται στον χοροδιδάσκαλό τους και μπράβο τους. Και επίσης δύο φορές μπράβο, γιατί θα μπορούσε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας δείχνω πόντο και πάμε και αρκετά καλά. Γιατί πρέπει να φωνάξουμε κάποιον άλλο? Πόσοι νομίζετε το κάνουν αυτό? Έτσι. Μπράβο του λοιπόν. Μπράβο του χίλιες φορές, όχι μία. Τι σημαίνει ο ποντιακός χορός, τι μεταφέρει σαν δραστηριότητα και τι συνέστημα κρύβει μέσα του? Κοιτάξτε, ο πόντος δεν έχει σημείο να αναγεννάται. Ο πόντιος δεν μπορεί να αναγεννηθεί πουθενά. Δηλαδή ό,τι και να κάνει ο Κρητικός, ο Θρακιώτης, ο Ηπειρώτης, και η Κρήτη και και η Θράκη και η Ήπειρος είναι εκεί. Αυτοί θα συνεχίζουν να βγάζουν Κρητικούς και Θρακιώτες και Ηπειρώτες. Πόντος δεν υπάρχει. Έτσι. Ό,τι μας είχε τελείωσε. Πάει αυτό. Αυτό που θα μείνει στο Διηναικές για να θυμίζει αυτήν τη ράτσα, το πέρασμα της από αυτόν τον κόσμο, είναι ό,τι γράψει η ιστορία και ο χορός. Διότι ο χορός έχει περάσει ακόμα και στους μη ποντίους. Πού είμαστε τώρα? Στην Καλαμάτα. Πόσοι ήταν ποντίοι από αυτούς που χορεύανε? Αν ήταν ένας-δύο. Αλλά το σεμινάριο ήταν τεράστιο. Άρα ο χορός, πέραν από τους ποντίους που το λατρεύουν, έχει περάσει και στους μη ποντίους. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που ταξιδεύει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή μπορώ να πω ότι γνωρίζω σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου το τι γίνεται με το ποντιακό. Έχω διδάξει από τη Νότια Αφρική, από το Τέρπαν της Νοτίου Αφρικής μέχρι το Τρεμπάκ της Νορβηγίας. Δηλαδή από τη μία άκρη στην άλλη. Καλά, δεν μιλάμε για Ρωσία και την Ευρώπη, την έχω αλωνίσει όλη. Ρωσία, Αυστραλία, Αμερική επανειλημμένος κτλ. Μέχρι και την Αφρική έχω πάει. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι υπήρξανε 4 δεκαετίες, 50-90, όπου ήταν καταστροφικές για τον χορό. Διότι η πρώτη γενιά είχε να επουλώσει πληγές.
πολύ δυνατές πληγές. Γιατί ήταν, αφήσαμε ένα μέρος που ήταν 3.000 χρόνια το μέρος μας. Κάποιοι αποφάσισαν ότι είμαστε ανταλλάξιμοι, είπαν τα μαζεύετε και φεύγετε, και ήρθαμε κακά τα ψέματα σε ένα αφιλόξενο μέρος. Διότι το γηγενές στοιχείο δεν μας αντιμετώπισε και με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, η πρώτη γενιά ήταν αυτή που έπρεπε να λύσει βιοποριστικά προβλήματα. Η δεύτερη γενιά πέφτει σε έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έναν εμφύλιο που ακολουθεί. Οπότε η διαχείριση της παράδοσης, αν θέλετε και ένα μέρος της ταυτότητας των ποντίων, πέφτει στην τρίτη ηλικία. Η τρίτη ηλικία όμως δεν έχει γνώσεις και δεν έχει και φιλοσοφία, γιατί δεν υπάρχει γνώση. Και αρχίσει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει του καθενός. Και όλο αυτό η καινούργια μόρφη που βγαίνει στην επιφάνεια, δυστυχώς παραποιημένη, χειροκροτείται από τον λαό, ο οποίος και αυτός δεν έχει γνώσεις για το ρόλο που μπορεί να παίξει στην διατήρηση της ταυτότητας ενός λαού ο χορός, που είναι δυνατό στοιχείο, διότι είπαμε αυτό θα μείνει. Ούτε η ποντιακή διάλεκτος θα επιβιώσει, είναι καταδικασμένη να πεθάνει, ούτε τα ήθη και τα έθιμα μας σήμερα διαφέρουν από τον άλλον Ελλήνων. Οπότε τι έμεινε? Η ιστορία και ο χορός. Ο χορός λοιπόν για μας είναι ταυτότητα. Και τι κλείνει μέσα τους? Την ταυτότητά μας.